Έξω από την πολυκατοικία με πιάνει μια τρελή και μου λέει είμαι η Στέλλα. Α, ξέρω ποια λες. Ναι, είναι μια τρελή στη γειτονιά, έτσι κάνει. Γυρνάει δεξιά και αριστερά και λέει σε όλους είμαι η Στέλλα. Με τον πόνο μου παίζει και αυτή. Ας την τρελή στην τρέλα της. Μετά όλα σκοτίνιασαν, δεν θυμάμαι τίποτα. Τα βιάστηκε στο πεζοδρόμιο, μου χτύπησε η τρελή και κατέβηκα και σε μάζεψα. Πρέπει να συνέλθω. Να ξαναβρω τον εαυτό μου. Θα γυρίσω αύριο στη δουλειά. Όχι, θα πάρεις κι άλλη άδεια να ξεκουραστείς. Θα ξεμείνουμε από λεφτά. Θα δουλέψω εγώ και για τους τρεις μας. Αντέχω, πίστεψέ με. Θα δουλεύω μέρα νύχτα, χειμώνα καλοκαίρι. Σαν το Σπύρο Παπαδόπουλο. Έννοια σου, το κρουασάν δεν θα λείψει από το τραπέζι μας. Συγγνώμη κύριε, δεν είναι εδώ. Ορίστε. Η κυρία Σετανίδη δεν είναι εδώ, έφυγε προλίγου. Πού πήγε? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να μην σας είπε πού πήγε. Συνήθως δεν μου λέει. Ούτε και εμένα. Και καλά εσείς τι της είστε. Αλλά εγώ είμαι αρευνητικός της. Α, μάλιστα. Και μέλλον σύζυγός της. Να ζήσετε. Μακάρι. Αλλά για όλους δεν το βλέπω. Ήταν καλά. Τι εννοείτε? Λέω, πώς την είδατε, πώς φαινόταν? Ήταν χαρούμενη, λυπημένη. Χαμογελαστή, όπως πάντα. Α, χαμογελαστή. Και τι φόρουσε? Τι να σας πω, δεν την πρόσεξα. Δεν μπορεί. Τι δίκη την προσέχεις? Θες, δεν θες? Φορούσε ένα μαύρο φόρεμα, πολύ προκλητικό. Το τεκολτέ ανοιχτό μέχρι εδώ. Χρυσά κοσμήματα, δικτυωτό καλσόν και ένα άρωμα μεθυστικό. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρεις κάτι μεγάλε. Κομμενοδουλειά μου μυρίζει. Εσένα? Εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Έλα τώρα, οι δυο μας μιλάμε. Ήταν κεφάτη, ντυμένη στην τρίχα, δεν σου είπε που πάει. Κάτι πονηρό δεν σου κάνει? Ίσως. Τα βλέπεις? Θέλετε να αφήσετε κάποιο μήνυμα? Αμέ, πώς δεν θέλω. Το μήνυμα είμαι εγώ. Και μία για το Μίτσο. Δεν είμαι καλά. Ούτε κι εγώ. Πρόχθες μου την έπεσε ένας μυστήριος τύπος. Ασφαλίτης πρέπει να είναι. Ψηλιάζομαι ότι με παρακολουθεί, αλλά... Άτιμο πράγμα ο έρωτας. Έφτασα στην άκρη του κόσμου γυρεύοντας τη Στέλλα και αυτή ήταν εδώ. Εγώ στα αγαπή από την αρχή. Δεν μου γέμιζε το μάτι. Δεν μου εξηγήθηκε καλά. Ήταν μπαμπέσα. Δεν είχε μπέσα. Σκληρή είναι γάκαρδη. Και ξετσίποτη και τσούλα. Γλίτωσε, σχολητέ. Ποιος είναι? Τα ρεμάλια θα είναι. Θα τα διώξω. Μα τις χίλιες μπανανιές. Τι έγινε? Τι μελετάγαμε? Δεν μελετάγαμε κάτι άλλο? Γεια σου, Γρηγόρη. Στέλλα. Χίλια χρόνια θα ζήσεις. Την καλή σου την κουβέντα είχαμε. Πρέπει να μιλήσουμε. Στέλλα. Σταμάτα, μωρέ, και εσύ, Στέλλα και Στέλλα. Μη βιάζεσαι. Πού χάθηκες τόσο καιρό? Θα στα εξηγήσω όλα. Γι' αυτό ήρθα. Τι συμβαίνει? Εγώ και να θέλετε, δεν πάω μέσα. Δεν χρειάζεται. Κάτσε. Δεν θέλω. Κάτσε που σου λέει. Κάτι ξέρει. Γρηγορή, όλον αυτό τον καιρό σου έχω πει ψέματα. Δεν πειράζει, κι εγώ σου έχω πει. Δύο-τρία. Να, ας πούμε, δεν έχω υπηρετήσει ποτέ στα ΛΟΚ. Το δικό μου ψέμα είναι πιο βαρύ. Σου έχω πει κι εγώ ένα πολύ βαρύ. Δεν είμαι 1,70. Για την ακρίβεια είμαι 1,66. Γρηγορή, δεν είμαι αυτή που νομίζεις. Το ξέρω. Είσαι καλύτερη από αυτή που νομίζω.
τις έχω κοροϊδέψει. Στέλλα μου. Και πρώτα απ' όλα δεν με λένε Στέλλα. Αλλά πώς σε λένε? Βίκη. Βίκη. Και από πού βγαίνει το Στέλλα? Με λένε Βίκη και δεν είμαι αυτή που περίμενες από την Αυστραλία. Τι λέει? Ας την ολοκληρώσει. Κάτσε, κάτσε. Για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Εμένα με λένε Γρηγόρη. Εσένα σε λένε... Βίκη. My name is Bond. James Bond. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είναι μια πολύ μπερδεμένη ιστορία. Σου είπα ψέματα ότι είμαι η Στέλλα που μιλούσατε στο ίντερνετ. Στην πραγματικότητα είμαι η Βίκη, δεν έχω ιδέα από κομπιούτερ και δεν είχαμε μιλήσει ποτέ. Δεν σε ήξερα, δεν με ήξερες. Welcome to the Twilight Zone. Έλα μωρέ μου, κάνετε πλάκα. Με βρήκατε μικρό και με κοροϊδεύετε. Άσε με να ολοκληρώσω. Για μια στιγμή πήγα να το χάψω. Άσε με να ολοκληρώσω. Για από μικρός αυτό το κουσούρι. Δεν αφήνει γυναίκα να ολοκληρώσει. Έχει χάρη που είναι μπροστά η Στέλλα. Βίκη. Βίκη τι λένε τη γυναίκα μας, έχεις πάσει τα νεύρα. Μα γιατί σε λένε Βίκη? Πάκου τη ρωτάει. Έτσι τη βαφτίσανε τη χριστιανή. Παιδιά, δεν καταλαβαίνω ένα που... Ερτορικό. Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή. Εγώ σου παρουσιάστηκα για Στέλλα. Αλλά η πραγματική Στέλλα... Φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια, αρρωστημένους και αγρίμια. Φεύγω, φεύγω. Για Βίκη, σου σιδέρωσε και αυτά. Αχ, σε ευχαριστώ βρε Χρυσούλα μου. Αν και μέσα στη βαλίτσα θα γίνουν πάλι. Και τώρα που θα πας? Όπου με βγάλει άκρη. Θα ξαναγυρίσεις στην Αυστραλία? Μπορεί. Έχει ο Θεός, θα δούμε. Έτσι κι εμείς όταν φύγαμε από το Δέλφινο. Τρεις μέρες περπατάγαμε μέχρι τη Μουργκάνα. Ας τη Μουργκάνα και τρέβω στο μαγιαριό σου. Δεν μπορώ να μαγειρέψω σήμερα. Όλη μέρα κλαίω. Πάνω από την κατσαρόλα. Ορίστε, και νηστική θα μείνουμε εξαιτίας σου. Αυτό είναι πράγματι τραγικό. Τα τα μούτρα σου τα έκανες. Δεν γινόταν. Κάποια μέρα θα τελείωνε τα αστείο. Εγώ ό,τι μπορούσα το έκανα. Του θανατά έπεσα μπας και σώσω την κατάσταση. Ναι, σωζόταν. Πάλι καλά να λες που τελειώνουμε ανέμακτα. Δεν είσαι σίγουρη. Σε είχα προειδοποιήσει. Μην τους πληγώσεις. Και έτσι, με το που ήρθε ο Νίκος, αποκαλύφθηκε όλο αυτό το μπέρδεμα. Οπότε σιγά σιγά πάει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Ούτε εγώ με τους κολλητούς μου δεν κάνουμε τέτοιες μαλακίες. Τέλειωσα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σ' ακούω. Γρηγόρη. Τα έχει ακούσει όλα. Απλώς θα επεξεργάζεται στον εγκέφαλό του. Μήπως να πηγαίνω καλύτερα. Γιατί? Δεν σ' αρέσει η παρέα μας. Αντίο. Μείναμε οι δυο μας. Αν μ' ακούς, ανοιγόκλεισε τα μάτια. Λαζαρέ. Πρέπει να σου εξομολογηθώ κι εγώ κάτι. Δεν με λένε Λάζαρο. Με λένε Ουντάμπα και είμαι Νιγηριανός, αλλά το κρύβω. Βάλε μου κάτι.
Πολύ να πιω. Ούγκου. Πού ήσουνε? Τι κάνεις εδώ? Σ' αυτόν ήσουνε, Μη φωνάσαι, σε παρακαλώ, πάμε πάνω. Πες μου την αλήθεια στο κολλητήρι, ήσουνε? Αν εννοείς τον Γρηγόρη, ναι. Το κάνατε? Σταμάτα, τι είναι αυτά που λες, ακούει ο κόσμος. Το κάνατε, Δηλαδή πάμε πάνω. Είχες δίκιο, το κάνατε. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Αν σου πω, τολμάς και μιλάς εσύ που κοιμάσαι κάθε βράδυ με τη Στέλλα? Πλάκια μου κάνεις, επειδή κοιμάμαι στο ίδιο δωμάτιο. Θα πήγαινα εγώ πότε με αυτήν. Α, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν είμαι εκεί. Είμαι εκεί. Θα το βιώσω. Με πουνάς. Και θα μου πεις σημάδι. Βίκη, σε προειδοποιώ. Δεν θα έχει καλό τέλος ο Γρηγοράκης. Κάνε κανένα αστείο. Κάνε κανένα αστείο. Άκουσα καλά, είπε κάνε κανένα αστείο. Α, με προκαλεί. Δεύτερο γιο θα γίνει. Δεν είμαι εδώ. Αφήστε μήνυμα και μπορεί κατά λάθος να σας πάρω. Σωτηρή, η Κατερίνα είμαι. Πού εξαφανίστηκες τόσο καιρό? Πάρε κανένα τηλέφωνο. Αφού το ξέρεις, σε νοιάζομαι. Σε αγαπώ.